Τα παιδεία εκπαίδευση στη χωματερία που καταλήγουν εκατοντάδες καΐκια βάσει ευρωπαϊκού νόμου, ο οποίος επιδοτεί την απόσυση της άδειας ψαροκάικων για να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο η υπεραλία. Ανάμεσα όμως στα ψαροκάικα που αποτελούν τμήμα της ναυτικής μας και ψαροκάικα αποτελούν τμήμα της ναυτικής μας παράδοσης. Ζούσα το θάνατο μαζί με το σκάφος. Έβλεπα το σκάφος που σπάγε. Βλέπει αυτή την εικόνα και λυγίζει. Ο καπετάν Νικόλας είναι στα καΐκια από παιδί. Ματώνει η ψυχή του, μας λέει, όταν βλέπει τα παραδοσιακά ξύλινα αλλιευτικά σκάφη που μεγάλωσαν τη δική του φαμίλια, αλλά και πολλών ψαράδων, να καταστρέφονται με τόσο βάρβαρο τρόπο. Λέω όπως και αυτή τη στιγμή συγκινούμε, και είναι απαράδεκτο αυτοί που σκεφτήκαν αυτόν τον τρόπο να αποσύρουν τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι μπορούν να τα αποσύρουν ή για άλλη χρήση ή να τα βάλουν σε μουσεία, να τα βλέπουν οι γενιές, οι ερχόμενες, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας. Είδα πρόσφατα ένα σκάφος στη Λευκάδα που το σπάσανε και πνίγηκα στους λυγμούς. Συνολικά 12.500 ξύλινα σκάφη έχουν καταστραφεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού νόμου που επιδοτεί την απόσυρση της αλλιευτικής άδειας για τη μείωση της αλλιείας. Το επόμενο διάστημα, 763 παραδοσιακά σκάφη αναμένεται να καταστραφούν, ενώ βρίσκονται σε αναμονή άλλες 522 αιτήσεις. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, μέχρι να ολοκληρωθεί η απόσυρση, τουλάχιστον 14.000 ξύλινα παραδοσιακά αλλιευτικά σκάφη, σαν και αυτό εδώ, θα καταλήξουν στις χωματερές. Για τους αλλιείς, το δίλημα είναι μεγάλο. Από τη μία πονάνε που σπάνε τα σκάφη τους και από την άλλη έχουν ανάγκη, μας λένε, την μεγάλη επιδότηση που κυμαίνεται από 5 έως και 100.000 ευρώ το σκάφος. Κάθε φορά που παρακολουθούμε την καταστροφή κάποιου αλλιευτικού σκάφους, να βλέπεις να κλαίνε γοερά οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω των οικονομικών δυσχεριών στις οποίες έχουν προτιμάνε να πάνε να καταστραφεί και για να πάρουν την επιδότηση. Κάποια στιγμή όμως η επιδότηση τελειώνει, αυτοί είναι άνεργοι και το πρόβλημα πηγαίνει πλέον στις οικογένειές τους. Οι ιδιοκτήτες προτείνουν αντί της καταστροφής των σκαφών να γίνεται αλλαγή της χρήσης τους σε ιδιωτικά ή τουριστικά, προκειμένου να διασωθεί και η χειροποίητη ναυπηγική τέχνη. Επιστρέφουμε τώρα σε ειδήσεις από το δορυφόρο. Διάδοχος του Ισπανικού θρόνου